Δόθηκε τελικά το πράσινο φως για την τελική φάση καθαρισμού του αλμυρού ποταμού στο Γάζι Ηρακλείου από τα πυρομαχικά τα οποία βρίσκονται θαμμένα στο βυθό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με έγγραφο που εστάλει στην Εισαγγελία Ηρακλείου στις 5 Μαΐου, οι δίτες του πολεμικού ναυτικού θα έρθουν στο Ηράκλειο στις 14 Ιουνίου προκειμένου να ολοκληρώσουν τη δύσκολη και άκρως επικίνδυνη ανέλκυση πυρομαχικών που παραμένουν θαμμένα στη λάσπη του βυθού για ολόκληρες δεκαετίες. Να θυμίσουμε ότι έχει προηγηθεί λεπτομερής καταγραφή του βυθού της λίμνης με τη χρήση βιντεοκάμερας και πριν από 6 μήνες έγινε μια πρώτη επιχείρηση ανέλκυσης των δεκάδων πυρομαχικών αλλά και πολλών αυτοκινήτων τα οποία κάποιοι είχαν ξεφορτωθεί πετώντας ταν στον αλμυρό. Οι βατραχάνθρωποι ξανάρχονται στη λίμνη του αλμυρού ποταμού. Μετά από 6 μήνες διακοπής των εργασιών για τον καθαρισμό του αλμυρού ποταμού στην περιοχή του Γαζίου, από τις βόμβες, τα πυρομαχικά, ακόμα και τα στρατιωτικά οχήματα που είναι θαμμένα εκεί για δεκαετίες, οι δίδες του πολεμικού ναυτικού επιστρέφουν στις 14 Ιουνίου. Πρέπει να εκφράσω την ικανοποίησή μου, που πάλι με πρωτοβουλίες του εισαγγελέα του κ. Μαρκάκη, αλλά και με τη βοήθεια της περιφέρειας, θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του καθαρισμού του πυθμένα. Η ομάδα των 10 διτών του πολεμικού ναυτικού καλείται από τις 14 Ιουνίου μέχρι τις 4 Ιουλίου να πραγματοποιήσει και να ολοκληρώσει την τρίτη και δυσκολότερη επιχείρηση απομάκρυση των πυρομαχικών από το βυθό της λίμνης. Το σχετικό έγγραφο για την έλευση των βατραχανθρώπων βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα Ηρακλείου Νίκου Μαρκάκη από τις 5 Μαΐου. Είναι η τελική φάση του καθαρισμού και είναι πολύ κρίσιμη και σημαντική για πάρα πολλούς λόγους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γαζίου, η προσπάθεια αυτή αποτελεί μέρος ενός μεγαλοπλοού σχεδίου, καθώς στόχος είναι μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης καθαρισμού της λίμνης να μπει σε εφαρμογή το σχέδιο για να μετατραπεί ο αλμυρός σε τουριστικό αξιοθέατο. Φυσικά, μετά τον καθαρισμό της, η λίμνη θα αποτελέσει και πραγματική πηγή ζωής, αφού θα μπορεί πλέον να γίνεται λήψη μεγάλων ποσοτήτων νερού, το οποίο θα οδηγείται σε αφαλάτωση. Όπως ξέρετε, προχωρούμε τη διαδικασία της αφαλάτωσης της λίμνης του αλμυρού και μέχρι πριν γίνει αυτός ο καθαρισμός δεν μπορούσαμε να πάρουμε νερό γιατί υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Τώρα μπορούμε να πάρουμε νερό και το κοστολόγιο της αφαλάτωσης θα πέσει πολύ σημαντικά. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό και δεν θα χρειαστεί να παίρνουμε το νερό από γεωτρήσεις. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι δίτες του πολεμικού ναυτικού έχουν πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 2 επιχειρήσεις στη λίμνη. Την πρώτη φορά έγινε καταγραφή του βυθού με τη χρήση βιντεοκάμερας. Τη δεύτερη έγινε ανέλκυση πάνω από 120 βλημάτων και πολλών αυτοκινήτων. Πάνω από 120 βλήματα και γύρω στα 30 αυτοκίνητα ανασύρθηκαν. Έχουν μείνει καμιά 35 μέχρι 40 οβίδες, όλμοι και τέτοια πολεμικό υλικό, το οποίο χρειάζεται περίπου 15 με 20 μέρες για να γίνει η ανέλκυσή τους.